Σύγχρονη βιβλιοθήκη. Μέσα από τους εκλεκτούς που έχουν μιλήσει εδώ, θα πω ότι ίσως να είναι από τις πιο εκλεκτές η σημερινή ομιλήτρια της δημοτικής και ιστορικής αυτής βιβλιοθήκης του Δήμου μας. Η κυρία Παναγιωτοπούλου, κοσμή θα έλεγα, την κοινωνία μας, τα νησιά μας, γιατί εκτός από εκλεκτή εκπαιδευτικός, είναι ένα ζωντανό κύτταρο στον ιστό το κοινωνικό που προσπαθεί με κάθε τρόπο να στερεώσει και να αφήσει αυτόν τον ιστό χωρίς να βάλεται από τα σημερινά μεγάλα προβλήματα που όλη την κοινωνία μας, όλη τη χώρα μας και όχι μόνο, ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά. Αλλά εγώ θα πω ότι πέρα από τα χρηματικά προβλήματα και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε οι πάντες και ειδικότερα οι Δήμοι, το να υπάρχουν άνθρωποι που να μιλάνε για την παράδοση, για τα ιδανικά, γιατί είναι οι ίδιοι αγαλουχημένοι με γονείς εκπαιδευτικούς, είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλη ιστορία. Κύριε Παναγιωτοπούλου, σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε, για τα άρθρα σας στις εφημερίδες, για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε να φυλάξουμε σαν κάτι ιερό, όπως είναι τα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας μας, αυτά τα ιδανικά που πρέπει να τα βρούνε οι νέοι άνθρωποι χώρα, γιατί χωρίς αυτά πραγματικά δεν έχουμε πού να σταθούμε. Μόνοι μας λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Το Θεό, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Αν δεν βασιστούμε πάνω σε αυτά, δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Δύναμη και κουράγιο θα πάρουμε όταν σκεπτόμαστε τι είμαστε, όταν σκεπτόμαστε τι ιστορία φέρομαι και όταν σκεπτόμαστε πως η Παναγιά μας που είναι κοντά εδώ στην Τίνο πάντα σώζει την Ελλάδα και ειδικότερα και τις Κυκλάδες μας. Δεν μπορώ και ούτε είμαι και σε θέση να μιλήσω άλλο περισσότερο για εσάς και πάλι να σας συγχαρώ, να ευχηθώ να σας έχουμε ακόμα για χρόνια εδώ και τις πολύτιμες γνώσεις σας να τις αναλαμβάνετε στους νέους αλλά και σε όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε. Αγαπητές μου και αγαπητοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κυρία Δημοτική Σύμβουλε, αγαπητές μου οργανώτριες αυτής της γιορτής, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά μου για να ειρνήσουμε μια λατρεμένη και χιλιοτραγουδισμένη στο λαό μας ύπαρξη, η γυναίκα. Η γυναίκα που εκπέμπει φλόγα και πάθος, γλυκασμό και έρωτα και με την πνευματική και συναισθηματική της πληρότητα διακρίνεται στο προσωπικό, στον οικογενειακό, στον επιστημονικό και κοινωνικό τρόπο. Οι θεές από την αρχαία μας Ελλάδα, η Αθηνά, θεά της Σοφίας, η Αφροδίτη του έρωτα, η Άρτεμις της φύσης της Ροδότρας, η θεά Δήμητρα με την ωραία κόρη της, την Περσεφόνη, που μας φέρνει την άνοιξη,
συνεχίζουν σε όλο το μεγαλείο τους να επιβιώνουν στις νεοελληνικές παραδόσεις του ονειροφάνταχτου νησιού μας, με τις ξανθομαλούσες νεράδες και τις νύμφες, και αντιπροσωπεύονται από τις όμορφες γυναίκες της ελληνικής σημερινής κοινωνίας. Και δυνατά. Οι επιστημόνες, τα αστέρια της επιστήμης, η Ιασό, η κόρη του Ασκληπιού, η Αγλαονίκη, αστρονόμος του 5ου αιώνα, η Αγνονίκη, γυναικολόγος του 10ου αιώνα, η Θεανό, γυναίκα του Πυθαγόρα, μαθηματικός και γιατρός που κράτησε τη σχολή του, η Ιπατία, η υπέροχη αυτή Αλεξανδριανή, φιλόσοφος και μαθηματικός, λόγω πρωτοποριακών και ληξικέλευτων ιδεών έγινε βορρά του άξος του πλήθους, συνεχίζουν να εκπέμπουν και σήμερα το δυναμισμό τους. Η λατρεμένη μου Αντιγόνη. Αντιγόνη με αποκαλούσαν οι λατρεμένοι μου μαθητές, γιατί είναι το σύμβολο της δυναμικής γυναίκας. Δίνει τα μηνύματά της μέσα στην αέναη ροή του χρόνου σε όλους μας και ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Ούτε συνέφην, αλλά συμφιλή νέφην. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Αλίδα αρέσκουσα ίσα δίνουμε χρήμα. Αλλά ξέρω καλά ότι αρέσω σε αυτούς που πρέπει να αρέσω. Είναι η δυναμική γυναίκα της ελληνικής παράδοσης. Καλώς στο διευθυντή μας τον Λαμπρό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κύριο Μιχαλόπουλου. Η Εμέλεια, η Νόνα και η Ανθούσα είναι πολύ συγκυριακό, κύριε διευθυντά, γιατί αναφέρομαι στη θεολογία τώρα, που ανέθρεψαν και γαλούχησαν τους ωραίους φωστήρες της Τρισιλίου θεότητας, τους μελιρίτους ποταμούς της Σοφίας. Η Κασιανή, η Εφιέστατη, εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτο, ζουν μέσα στην ψυχή της νέας Ελληνίδας. Με χρυσαφένιο ομορφιά περιβάλλει ο λαός μας τη θεοποιημένη στη συνείδησή του γυναίκα. Κυρά χρυσή, κυρά αργυρή, κυρά μαλαματένια. Όταν ο Θεός εμμύραζε την ομορφιά στον κόσμο, εσύ στην πόρτα στέκωσουν, την καλή μοίρα πήρες. Πήρες το ρόδι από τη ροδιά, τα σπράδι από το χιόνι, πήρες και το ματόφριδο από το χελιδόνι. Αυτή είναι η όμορφη γυναίκα, η άσπρη και φεγγαροπρόσωπη. Όπου έβρω, λέει ο Λεβέντης, μαύρες κι άσχημες, μου τζώνω και διαβαίνω. Όπου έβρω άσπρες και όμορφες, φιλώ και δέχω. Μέχρι σημείου που ο λαός μας θεωρεί βεβήλωση την, το μαύρισμά της από τον ήλιο, το άγγιγμά της από τον ήλιο. Μάνα με τους 9 σου γκους και με την 9 σου κόρη, την κόρη τη μονάκρη και την πολύ αγαπημένη, την είχες 12 χρονών και ήλιος δεν σου την είδε. Στα σκοτεινά την έλουζες, στα άφεγγα τη χτενίζεις, στα άστρη και στον αυγυρινό έπλεκε στα μαλλιά της. Θα την προστατεύσει, θα διατηρήσει την ομορφιά της. Σαν λουλούδι βλέπει ο λαός μας την όμορφη γυναίκα. Σαν ένα ευωδιαστό βασιλικό, σαν ένα κατάλευκο γιασεμί, σαν ένα φλογισμένο γαρίφαλο. Στο παρατήρι που είσαι εσύ, βασιλικούλα μου, βασιλικός δεν πρέπει, γιατί είσαι εσύ βασιλικός και όπου έχει μάτι, ας βλέπει. Τι πιο ωραίο και όμορφο να είσαι το γιασεμί μου και να θωρώ όταν αντίσω λάσπρη την αυλή μου. Γαρουφαλιάς γαρούφαλο και κανελιάς κανέλα, έχω ανοιχτή την αγκαλιά και όποτε θέλεις, έλα. Η θεοποίηση της ομορφιάς και υμνεί το γυναικείο κορμί σε όλο το μεγαλείο. Κόκκινα τριαντάφυλλα κι άνθη του παραδείσου, εσύ να ξενοέρωτας και έπλασε το κορμί σου. Τα ξανθά μαλλιά,
Ξανθομαλούσα κοπελιά και γαϊτανοφλουδούσα, τα κάλλια σου δεν τα θωρώ, μύθες την αρετούσα. Τα μάτια, την έκφραση και τον καθρέφτη της ψυχής μας. Θάλασσες είναι τα μάτια σου, κύριο στο πρόσωπό σου. Εσύ φέρνεις την άνοιξη με ένα χαμόγελό σου. Μάτια που μπορούν και τους νόμους της φύσης να αλλάξουν. Τα μάτια σου αλλάζουν τις φύσεις στον κανόνα και φέρνουν την άνοιξη στη μέση του χειμώνα. Και πέρα από τις περιγραφές, εκφράζει τον πόθο και τη λαχτάρα του για αυτή την ωραία, διανοητικά και ψυχικά πληρότητα της γυναίκας, με το χείλη σου με ζάχαρη, το μαγουλό σου μήλο, τα στήθη σου παράδεισος και το κορμί σου κρίνο. Να φάγαγα τη ζάχαρη, να δάγκωνα το μήλο, να άνοιγε ο παράδεισος, να αγκάλιαζα το μρήμα. Και στη συνείδηση του λαού μας, το πιο φλογερό χρώμα, το κόκκινο, το πιο ερωτιστικό στο ανθρώπινο μάτι, όταν αποτυπώνεται στα χείλη μιας κοπέλας, δείχνει τη μαγική δύναμη του φιλιού που μπορεί όλο τον κόσμο να αλλάξει και να τον βάψει πορφυρένιο. Ακόμα και όταν ο Λεβέντης ντροπαλός αποτυπώνει στο μαντιλάκι του το κόκκινο φίλημα. Κόκκινο χείλη φίλησα και έβαψε το δικό μου. Και στο μαντίλι το όσυρα και έβαψε το μαντίλι. Και στο ποτάμι το όπλυνα και έβαψε το ποτάμι. Έβαψε η άκρη του γυαλού και η μέση του πελάγου. Κατέβα ητός να πιει νερό και βάψαν τα φτερά του. Έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι αχέρια. Πόση δύναμη έχει ένα δυνατό, μαγικό, ερωτικό φιλί. Πέρα όμως από την ομορφιά, σε κάποια στιγμή έρχεται και η καταξίωση αυτής της ομορφιάς και η όμορφη κόρη που θεοποιημένη πλέον στη συνείδηση του λαού μας είναι αυτή που έχει τον ουρανό μαντί, τη θάλασσα μαγνάδι, έχει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος και για να δείξει τη δύναμη της ψυχής της στον δρόμο που πέρναγε τα μονοπάτια ανθούνε. Από εδώ εμπνεύστηκε ο Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής και έγραψε την αγνώριστη. Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό. Τώρα που τούτη η κόρη φαίνεται το χόρτο, γίνεται άνθια παλό. Και ερωτευμένο να το πατήσει, να μην τα αφήσει, παρακαλεί. Ως αν την είδε η εκκλησιά, απ' άκρης άκρης ίστη. Παπάς την είδε και έσφαλε, διάκος και αποξεχάστη, τα ψαλτικά τους χάσανε ψάλτες και καλανάρχοι. Μπροστά στην ομορφιά λυγίζουν τα πάντα. Έρχεται η ώρα που η όμορφη κόρη γίνεται νύφη, ξάστερο γυαλί και ξέλαμπρο φεγγάρι που όταν γελά τα χείλη της στάζουν μαργαριτάρι. Σαν ένα κλαράκι, σαν μια άσπρη βαμβακιά, τη νιώθει η μανούλα της γιατί την ξεριζώνει ο γαμπρός να την πάει από το δικό της σπίτι στο δικό του. Και εκφράζοντας η μανούλα το παράπονο, λέει «Άσπρη κατάσπρη βαμβακιά είχαμε στην αυλή μου». Την πότιζα, τη φρόντιζα και είχα χαρά μεγάλη και ήρθαν να πάλι η γειτονιά και την κορφολογούνε. Ασχήμαινε το σπίτι μου, ανώστησε η αυλή μου. Ασχήμαινε η δική μου αυλή και ομόρφινε του ξένου. Έτσι έβλεπε το γαμπρό, έστω κι αν ήταν στην παραπάνω γειτονιά. Και η νύφη φορούσε κόκκινο νυφικό. Γιατί κόκκινο νυφικό? Όπως το αίμα έρεε στις αρχές, λατρείες και θρησκείες από τα σφάγια προς τιμήν των θεών, έτσι κι αυτή να γίνεται μία θυσία για τον αγαπημένο της. Και η νύφη γίνεται μάνα. Της χαρίζει ο Θεός το ωραιότατο δώρο. Η μάνα ετοιμάζει ένα ιδυλιακό σκηνικό με ασπροκόκκινα και δήματα για να καλοδεχτεί τις μοίρες και να γλυκομοιράνουν το παιδί να είναι τυχερό στη ζωή του. Του βάζει γαλάζιο ματόχαντρο για να το προστατεύσει από τις κακοποιές δυνάμεις. Κρατάει πάντοτε κόκκινο τριαντάφυλλο και άσπρο βαμβάκι για να γίνει άσπρο ρόδινο το παιδί της. Τίποτα μαύρο, άσχημο και αρνητικό. Πολλές φορές
όταν δει η κακοποιά επίδραση χτυπάει τα οπισθιά της για να μην αποτυπωθεί σημάδι στο πρόσωπο του παιδιού από την κακή ενέργεια. Και μέσα στην αγωνία της για την τύχη του παιδιού, όταν τυχόν αρρωστήσει, επικαλείται την Παναγιά, την Λαπιδόνα των ουρανών, όπως λένε και οι χαιρετισμοί μας, γιατί και εκείνη σαν μια άλλη μάνα που είδε το παιδί της σταυρωμένο, ξέρει πως θα τη βοηθήσει και θα φέρει την πολυπόθετη γιαγιά. Στον ανούρισμά της η μάνα κλείνει όλο το τρυφερό της συνέστημα, όλη τη γλύκα της ψυχής της και όλα τα όνειρά της, να δει το παιδί της μεγάλο και τρανό και δοξασμένο. Ήπνε που παίρνει στα παιδιά, είναι πάρα το παιδί. Μικρό, μικρούλι σου το έδωσα, μεγάλο φερεμό. Μεγάλο σαν ψηλό δεντρί, ίσιο σαν κυπαρίσι, κυκλώνει του να πλώνονται σαν ανατολή και δύση. Δόξα. Κινήσου αστρή, κινήσου αυγή, κινήσου νιό φεγγάρι. Κινήσου και παράγγειλα παπούτσια στο τζακάρι. Να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι. Γιατί κόκκινα παπούτσια φορούσαν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, όπως η κάθε μανούλα ονειρεύεται το παιδί της. Και αν κάποτε το παιδί περνάει δυσκολίες, δεν διστάζει η μάνα να τα βάλει με τα στοιχιά της φύσης, να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να σώσει το γλαστάρι της. Κίτσου μάνα κάθεται αντίθετη στο ποτάμι, με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε. Ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι στρέψε πίσω. Θέλει να σώσει το παιδί της, να μην το σφάξουν οι Τουρκοί. Και το παιδί φεύγει πολλές φορές για τη ξενιτιά. Και η μάνα κάνει την ψυχή της πιο δυνατή, πιο ατσαλωμένη και προσπαθεί με το τραγούδι της να γλυκάνει την τόσο έντονη παρουσία της απουσίας του. Και τραγουδάει. Άφηξε νύχια το χέρετε, τζίβα μου, το μοσχολούλου δόμου. Σιγανά, σιγανά, σιγανά και τα πεινά. Και το λιβεύεται, όσο πεινάνε θα γυρίσει. Και όταν η μοίρα η άδικη της πάρει το παιδί από κοντά της, η μάνα πιστεύει πως να, ένα ταξίδι πήγε σε λιμάνι κοντινό και όπου να είναι θα γυρίσει κοντά της. Και σπαραχτικά μέσα στην τρέλα της του φωνάζει. Παράγγειλέ μου, μάτια μου, ούτε θα πει στο σπίτι. Να έχω κι εγώ την παντοχή, να έχω και την ελπίδα. Λουλούδια να έχω στην αυγή, τριαντάφυλλα στρωμένα. Νερό να σου έχουν αρρωστείς, ρούχα καλά να αλλάξεις. Να στρώσω και την πλήνη σου, να πέσεις, να πέσεις. Γέρνει η μάνα, γέρνει η γυναίκα, αλλά δεν λυγίζει. Πάλι στις επάλξεις, πάλι βράχος ακλόνητος και πάλι όταν το καθήκον την καλή δείχνει σε κέρυες και για την πατρίδα μας στιγμές πως η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Ας θυμηθούμε εδώ την ωραία σας Μαντώ Μαυρογένους, που λάτρεψε την πατρίδα και τον υψηλάτη. Ας θυμηθούμε τις γυναίκες της Πλύνδου, τις φιλιώτισες, που για να αποφύγουν την ατίμωση και την αφάνεια προτίμησαν περήφανες και λεβέντισες με αγκαλιά τα παιδιά τους να πέσουν στο βράχο. Ας θυμηθούμε την Βουβουλίνα, τη Δέσπο Μπότσαρη, που τα φυσέκια ανάψανε και όλες φωτιά γεννήκαν. Και ας θυμηθούμε και την Αρκαδιανή, που
12 χρόνους έκανε στους κλέφτες καπετάνιους και κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν κορασίδα. Και μια λαβή και μια λαβή, μια επίσημη ημέρα που βγήκαν να παίξουν το σπαθί, να ρίξουν το λιθάρι, από το σύσμα το πολύ και από την γρηγοράνα εκόπη τα αργυρό κουμπί και φάνη το βυζί της. Άλλοι το λένε μάνα και άλλοι το λένε ασήμι και ένα μικρό κλεφτόπουλο, πολύ διαβολεμένο. Τρελή δεν είναι μάλλον, τρελή δεν είναι ασήμι, παρέν της κόρης το βυζί που ασπρίζει σαν το χιόνι. Πέστε μου, πού είναι οι πόλεμοι, οι σπαθισμοί, τα βόλια. Εγώ για την αγάπη σου θα πέσω πρώτος όλα, λέει ο δυνατός άντρας. Και η γυναίκα που δουλεύει, η γυναίκα που νιώθει τη δύναμη να πλημμυρίζει την ψυχή της και θέλει να την μεταλαμπαδεύσει, είναι πρώτη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της οικογενειακής ζωής. Στα κάλαντα τα παιδιά πενεύουν την νοικοκυρά. Μέσα στο σπίτι σου, λέει, χρυσό καντήλια ναύτη. Φέγγει κι ένα στο τέρι σου που στρώνεις και κοιμάται μέσα στα τριαντάφυλλα και μέσα στα λουλούδια. Να πέφτουν τάντι επάνω του, τα ρόδα στο κορμί του και τρία χρυσά γαρίφαλα τριγύρω στο λαιμό του. Και στιμηθούμε και το ωραίο παραδοσιακό τραγούδι «Μπαίνω μέσα στα μπέλη σαν νοικοκυρά», με το υπονοούμενο το ερωτικό να τριγύσει τα κάλλη της, θέλει η νταρδανογυναίκα νοικοκυρά και να απολαύσουν μετά τον αγώνα του τρίγου σε ένα απόλυτα ειδηλιακά διονυσιακό σκηνικό τον ερωτά τους. Μένω μες στα μπέλη σαν νοικοκυρά, να και νοικοκύρης που έρχεται κοντά. Έλα νοικοκύρη να τριγύσουμε, κόκκινα στα φύλλα να πατήσουμε, με γλυκό κρασάκι να μυθίσουμε. Η περιγραφή είναι ένα καθρέφτισμα της ωραίας του κυρικότατης, θα έλεγα, απόδοσης, όταν το ακούμε και με την εκστασιαστική πραγματικά μουσική του λαού μας. Και η άξια μάνα μεγαλώνει με αξίες τα παιδιά της, με ιδανικά. Τα μαθαίνει στη ζωή τους να φυλάνε θερμοπύλες ποτέ από το χρέος, μη κινούντες η γη και οι κόρες της. Πάντα μένει σε έναν αγώνα για ωραία και μεγάλα έργα. Είναι με την δυναμική της προσωπικότητα εκείνη που προβάλλει τον πατέρα πρότυπο στα παιδιά στο σπίτι. Είναι εκείνη που με την δυναμική της προσωπικότητα εγκομιάζει τον άντρα της. Τον σαγηνεύει, τον μαγεύει, τον θέλει. Του δίνει φτερά και πετάνε μαζί και οι δυο σε μια παλίντονη ηρακλήτια αρμονία σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους. Μαζί της γίνεται κάθε μέρα ο Απρίλης με τα τριαντάφυλλα και ο Μάης με τα ρόδα. Και ζει με το δυναμισμό της, μαζί με τη θεοποίηση που τραγουδάει «Να ειδον όλα η λαλιά». Είσαι λουλούδι, είσαι ανθρώπς, είσαι ουρανός, καγιέρας, το γλυκό χάραμα της αυγής και όλο το φως της πέρας. Σας ευχαριστώ. Mm-hmm.